Θα παραμείνω ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εντολή μέχρι τις εθνικές εκλογές, θεωρεί πως έλαβε από το συνέδριο ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος στη συνέντευξη που παραχώρησε στις ειδήσεις της δημόσιας τηλεόρασης και τον Γιώργο Κουβαρά, δηλώνει ότι και να αμφισβητηθεί μετά τις ευρωεκλογές, θα προσφύγει ξανά στη βάση του κόμματος. Έχω τεράστια εντολή από τα μέλη του κόμματος να κάνω ακριβώς αυτό και έχω εντολή να μετασχηματίσω τον ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα. Όποιος θέλει να με αμφισβητήσει, με χαρά να με αμφισβητήσει. Εάν χρειαστεί να ξανακερδίσω, θα ξανακερδίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είναι θέμα αλαζονίας, τα μέλη μίλησαν. Το χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2027 όμως δεν τον βλέπουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που εκτιμούν πως όλοι θα κριθούν και στις ευρωεκλογές. Στο μυαλό μου μετά το ΣΥΡΙΖΑ να μου έκαναν δώρο 3 πλοία. Ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του ό,τι θέλει. Το συνέδριο αποφάσισε και οφείλουμε να το σεβαστούμε όλοι, εγώ δεν συμφωνούσα με αυτό, να μην γίνουν εκλογές για πρόεδρο. Ο Νίκος Παπάς, που εργάστηκε στο παρασκήνιο μαζί με τον Σωκράτη Φάμελο και τον Γιώργο Τσίπρα για την ακύρωση της προσφυγής στις κάλπες, σε σχέση με το χρονικό ορίζοντα της Προεδρίας Κασελάκη, απάντησε. Είπε ότι αν αμφισβητηθεί, θα προσφύγει στα μέλη. Εμείς έχουμε καταστατική ιδέα μέχρι το 2026. Όλοι μας, Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρος. Νομίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές και ο Στέφανος Κασελάκης να μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε και στο θρίλερ των εκλογών που τελικά ματαιώθηκαν από το ίδιο το συνέδριο. Απέδωσε ωστόσο τη ματαίωσή τους στην Όλγα Γεροβασίλη. Ενώ και πάλι με έκδηλη αυτοπεποίθηση δήλωσε πως αν τελικά γίνονταν εκλογές, θα τις κέρδιζε με συντριπτικό ποσοστό. Η κυρία Γεροβασίλη στην παρουσίαση που έκανε χθες μπροστά στους συνέδρους στην ουσία είπε ότι δεν επιθυμούσε να είναι πρόεδρος του κόμματος. Και συγχρόνως έχεις ένα ολόκληρο συνέδριο το οποίο εκφράζει τη βούληση στο μελών να σου λέει πάμε μπροστά, να σου λέει ότι σε στηρίζουμε χωρίς κανέναν αστερίσκο. Κάτω τα χέρια από τον Κασελά κυριολεκτικά αυτό φώναζαν. 5.000 άτομα. Άρα είναι ξεκάθαρη το η εντολή. Και να σας πω κάτι. Ναι. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν να πηγαίναμε σε εσωκομματικές εκλογές, να τις κέρδιζα με 90% ναι. Και να έλεγα δείτε. Και μετά τι. Όχι μόνο στην περίπτωση του κ. Κασελάκη, αλλά στην περίπτωση όλων των επικεφαλής κομμάτων και όλων των μελών και των στελεχών των κομμάτων. Το αν βγαίνουν ενισχυμένοι από μια εσωτερική διαδικασία δεν κρίνεται από αυτή καθ' αυτή τη διαδικασία. Ιδίως για ένα κόμμα εξουσίας όπως παλεύουμε να παραμείνουμε ακόμη. Αλλά αυτό κρίνεται από την κοινωνία. Και θα κριθεί από την κοινωνία. Αίσθηση προκάλεσε η βούληση Κασελάκη να τραβήξει διαχωριστική γραμμή με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής και του ονόματος. Ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ 15-19 έχει κλείσει. Αρχίζει ένας καινούριος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος θα είναι, αλλά πρέπει να είναι και διαβριμένος. Ναι. Ένα κόμμα του 17% δεν κυβερνά τη χώρα. Παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν κυβερνητικό κόμμα. Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ενιαίο κόμμα αυτή τη στιγμή. Άρα ακόμα και η λέξη συνασπισμός στην ουσία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Την ίδια ώρα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν τον κύκλο του Αλέξη Τσίπρα ακόμα ανοιχτό. Προσωπικά όχι μόνο το αποκλείω, το εύχομαι και νομίζω το εύχεται και πολλοί κόσμος. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο συνολικά για τη Δημοκρατική Παράταξη και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα δείχνουν ότι στην Κουμουνδούρου έρχονται αλλαγές, αλλά σε αυτές θα έχει λόγο και το εκτελεστικό γραφείο. Πήρε εντολή για βαθιές τομές, όπως τις περιέγραψε ο ίδιος στην ενταρκτήρια ομιλία του. Επομένως, δεν μιλάμε ούτε για κάτι άγνωστο, ούτε για κάτι νέο. Το αν θα πάμε και σε ποιες αλλαγές θα πάμε, θα το αποφασίσουμε συντετεγμένα και βάσει των συλλογικών μας οργάνων μέσα από ένα καταστατικό συνέδριο. Άκρως επικριτικά για όσα συμβαίνουν στο κόμμα από το οποίο έφυγαν τον περασμένο Νοέμβριο, εμφανίζονται πολιτικά στελέχη που συνέστησαν τη Νέα Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο κυβέρνησε με όλες τις αντιφάσεις της διακυβέρνησης. Δεν είναι αυτό που έχει μείνει πίσω. Βγαίνει και λέει θα κάνω τα εξής και τα παντανοήτερα, δηλαδή πλήρη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι είναι αδιέξοδη η ιστορία με τον Κασελάκη. Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς. Γίνεται ένα κεντρό λαϊκιστικό κόμμα πια.